Θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντάς σας ένα κείμενο που διαβάστηκε στην πρόσφατη ορκομοσία της Ιατρικής Σχολής από τους γιατρούς που ορκίστηκαν την προηγούμενη Τετάρτη. Από σήμερα θεωρούμαστε γιατροί σε μια χώρα που δεν αναγνωρίζει πλέον το δικαίωμα στην περίθαλψη, που κλείνει τα νοσοκομεία της, που δεν πληρώνει τους γιατρούς της, που πεινάει, που διώχνει στο εξωτερικό την νεολαία, ιδίως τη σπουδαγμένη. Όταν ήμασταν μικροί, λέγαμε: όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω γιατρός. Δεν ξέραμε ότι θα ήταν ανάγκη να το προσδιορίσουμε ακόμα περισσότερο. Θέλω να γίνω γιατρός, θέλω να γίνω γιατρός στη χώρα μου. Θέλω να δουλέψω σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να μπορώ να είμαι δίπλα σε όποιον με έχει ανάγκη. Θέλω οι ασθενείς μου να μπορούν να φάνε και να βρίσκουν τα φάρμακά τους. Σε αυτά τα θέλω έχουμε πολλά να συμβάλλουμε και οφείλουμε να παλέψουμε. Πολλές φορές μέσα στη σχολή, και εγώ τα είχα ακούσει αυτά, μας προτάθηκε να φύγουμε στο εξωτερικό. Μας παρουσιάστηκε ως η μόνη λύση. Θα είναι καλύτερα, πιο εκπαιδευτικά, πιο καλοπληρωμένα. Διαφωνούμε. Δεν γίναμε γιατροί για να κάνουμε καριέρα, για να αποκτήσουμε θέσεις περιοπής, για να κολυμπήσουμε στο χρήμα εις βάρος ασθενών. Ακόμα περισσότερο δεν γίναμε γιατροί για να κλείσουμε τα μάτια μπροστά στη δυστυχία που απλώνεται πλέον φανερά γύρω μας. Θα μείνουμε εδώ να το παλέψουμε. Απαιτείται αγώνας για να ορθοποδήσει μια χώρα που την έχουν φέρει στο χείλο του γκρεμού και την έχουν λαιλατήσει. Από αυτόν τον αγώνα εμείς δεν θα λείψουμε. Θα παλέψουμε για να γίνουμε γιατροί στη χώρα μας. Προηγουμένως, ακούστηκε ένας χαιρετισμός από έναν βουλευτή. Ο άλλος ο βουλευτής, τον Μάιο του 2011, έλεγε ότι δεσμεύεται προσωπικά και αυτός, όπως δεσμευόταν και ο Σαμαράς, προεκλογικά να επαναδιαπραγματευτεί και δεν επαναδιαπραγματεύτηκε τίποτα, δεσμευότανε ότι θα τηρήσει τη διοικητική αυτοτέλεια των νοσοκομείων. Μετά από μερικούς μήνες ψήφισε τον νόμο που τώρα παλεύουμε να καταργηθεί και που από 1η-1η του 2013 θα διαλύσει τα νοσοκομεία του νομού. Ο ίδιος βουλευτής που η κυβέρνησή του προεκλογικά έλεγε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, πήγε και αυτός, όπως και άλλοι κύριοι, οι κύριοι του ναι σε όλα, και ψηφίσανε έναν προϋπολογισμό όπου λέει 300 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα για τη δημόσια υγεία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι τίποτα δεν κατακτήθηκε έτσι απλά. Το νοσοκομείο δεν το χάρισαν, δεν το έδωσαν απλώς στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια γενοκτονία στην Ελλάδα. Και την έχουμε ήδη αρχίσει να την βιώνουμε και στην πόλη μας, που σήμερα φέρνουν οι Αμερικάνοι ομογενείς από την Αμερική. Φτάσαμε σε αυτό το άθλιο σημείο να περιμένουμε από τους Αμερικανούς ομογενείς να μας ενισχύσουν. Όχι ότι δεν είναι δεκτά αυτά που μας φέρνουν, αλλά φτάσαμε σε αυτό το άθλιο σημείο. Το 50% των καρδιοπαθών να μην έχει να συνεχίσει τη φαρμακευτική του αγωγή. Μισό εκατομμύριο παιδιά, σύμφωνα με την UNICEF, να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και να υποσιτίζονται και να είναι στο όριο του να μην μπορούν να συνεχίσουν να έχουν εμβολιακή κάλυψη. Οι έγκυες γυναίκες στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατακόρυφα το ποσοστό αποβολών, επειδή ακριβώς υπάρχει στρες λόγω της κρίσης και της ανεργίας. Και ο Ζαχαρόδης Διαβίτης χτυπάει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και σε δυτική ανεπτυγμένη, σοβαρή υποτίθεται χώρα, τους νέους κάτω των 40. Αυτά είναι, δεν είναι στοιχεία δικά μου, είναι στοιχεία που υπάρχουν στο διαδίκτυο για όποιον θέλει. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε στον καναπέ. Εγώ νομίζω ότι στον καναπέ είναι αυτοί που τα ψηφίζουν όλα αυτά τα πράγματα και που πηγαίνουν στη Γερμανία και που αποφασίσανε την Κυριακή με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με κλειστό το κοινοβούλιο την Κυριακή, αποφάσισαν σαν δικτατορία που είναι ότι από εδώ και στο εξής κάθε τρίμηνο, χωρίς να υπάρχει καμία ψηφοφορία στη Βουλή, κάθε τρίμηνο θα μπορούν να παίρνουν από μισθούς, από συντάξεις, από την υγεία και από την παιδεία ό,τι θέλουν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους δανειστές. Δεν θα ψηφίζουν, δεν θα κάνουν τίποτα, δεν θα τους νοιάζει το τι λέμε εμείς. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι έχουμε αγωνιστεί πολύ και μέσα σε ένα χρόνο είδαμε πολλά. Και πρέπει επιτέλους να το καταλάβουμε και να πάρουμε κι εμείς τα πάνω μας. Μέσα σε ένα χρόνο, το Φλεβάρι, υπήρχε δικοματισμός με 270 βουλευτές από την κυβέρνηση Παπαδήμου. Τώρα είναι σε 151 και μαζί με τη Δημάρ που είναι 18, πώς φτάνουν σε 160 τόσο. Είναι εφικτό να ξεσηκωθούμε, διότι εάν κλείσει το νοσοκομείο, εάν κλείσει το σχολείο, εάν πουλήσουν τις μαρίνες, εάν πουλήσουν τα βουνά και τα λιμάνια, εάν διαλύσουν την κοινωνία, εάν προχωρήσουν στη γενοκτονία που θέλουν να προχωρήσουν, τότε θα είναι πολύ δύσκολο με οποιοδήποτε άλλη διακυβέρνηση και να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα, να επανέλθει η κατάσταση στα πρώτερα, έστω στα πρώτερα σημεία. Εάν διαλύσουν τώρα το ΕΣΥ, όπως έλεγε η Τρόικα πριν από ένα χρόνο το καλοκαίρι του 2011, κλείστε τα μισά νοσοκομεία και λέμε νοιάζει τι θα κάνετε, θέλω να δω τα μισά νοσοκομεία κλειστά στη χώρα. Εάν τους αφήσουμε να γίνει αυτό το πράγμα, θα είναι πολύ δύσκολο
να ξαναχτιστούν πράγματα που με αίμα και υδρότα οι εργαζόμενοι εθελοντικά από τη δεκαετία του 80 μέχρι τώρα έφτιαξαν. Και ακόμα και τώρα εθελοντικά εργάζονται και στο εργαστήριο που είμαι εγώ και στις περισσότερες κλινικές στο νοσοκομείο. Τώρα είναι η ώρα του ξεσηκωμού, όχι το Φλεβάρι και το Μάρτι. Τώρα είναι η ώρα για να φύγουνε, τώρα είναι η ώρα για να χτίσουμε το εσύ που θέλουμε, τώρα είναι η ώρα για να ξαναπάρουμε πίσω τις ζωές μας. Ευχαριστώ.